αυτός εδραιώνεται διαρκώς και διεθνώς ως έδρα μεγάλων αμερικανικών εταιριών τεχνολογίας. Είμαστε πολύ υπέροχοι και η Pfizer έχει συμβάλει σε αυτή την αλλαγή με την επένδυση των γενιάτων σήμερα. Πολλοί συντελεστές έχουν παίξει ρόλο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να φέρουμε στην πολιτεία τα πανεπιστήμια μας και ιδιαίτερα το αγαπημένο πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο και τις τοπικές αρχές, τους οποίους εσείς σήμερα εκπροσωπείτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία και την υποστήριξη. Επίσης ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στην Pfizer για το όραμα και κυρίως την αφοσίωση που είχαν σαν αποτέλεσμα αυτήν την ομάδα, την μονάδα που εμείς ονομάζουμε Pfizer στη Θεσσαλονίκη και απαρτίζεται από το Παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας και το Παγκόσμιο Κέντρο Εξυπηρέτησης των Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Είμαι πολύ χαρούμενος καθώς βλέπω πως αυτές οι επενδυτικές κινήσεις της Pfizer είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις προθέσεις και την γενικότερη στρατηγική της χώρας. Είδαμε μέσα στην πανδημία πως η Ελλάδα επιτάχει με δομικές μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας. Επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλήξη σε ένα νέο προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας, στην κατεύθυνση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο ιδιωτικός τομέας έχει να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Και η Pfizer είναι και θα είναι παρούσα σε αυτή την επιχείρηση. Για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας χρειάζονται επενδύσεις και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί με ακεραιότητα, διαφάνεια και καλή θέληση, ώστε να δημιουργήσουμε αξία, ανάπτυξη για όλους, ελκυστικό περιβάλλον εργασίας και να ανταποκριθούμε έτσι στις ανάγκες της κοινωνίας.